Εδώ και τρεις μέρες η φωτιά γύρω από την Αλεξανδρούπολη δεν λέει να σταματήσει. Είναι χρέος και ευθύνη της κυβέρνησης να σβήσει αυτή η φωτιά. Οι ευθύνες όμως της κυβέρνησης και συνολικά του κράτους είναι τεράστιες, όχι μονάχα για την απουσία οποιασδήποτε πρόληψης γύρω από την πυροσβεστική προστασία, όχι μονάχα για την υποστελέχωση μιας κρίσιμης υπηρεσίας όπως η πυροσβεστική και σε υποδομές και σε μέσα και δυστυχώς και σε ανθρώπινο δυναμικό, παρά τις ηρωικές και τιτάνιες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων που καταλήγουν ακόμα και στα νοσοκομεία επιτελώντας το καθήκον τους, είναι καταφανέστατη ακόμη και η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση αρνείται να πάρει τα μαθήματά της από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε ένα στονομό στην περιοχή της Δαδιάς. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν και θα βρίσκονται δίπλα στα μέτωπα, μπροστά στη μάχη για την κατάσβεση αυτής της φωτιάς, μαζί με τους κατοίκους, σώζοντας κυριολεκτικά σπίτια και περιουσίες ανθρώπων και διεκδικώντας ταυτόχρονα βέβαια την ενίσχυση όλων των πυροσβεστικών δυνάμεων και όλων των μέσων που απαιτούνται έτσι ώστε να σβήσει αμέσως αυτή η φωτιά, διεκδικώντας μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι παρά το ότι μια σειρά από οικισμούς εκενώνονται, αυτοί οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους παραμένουν στα εργοστάσια και συνεχίζουν να δουλεύουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μέτρα προστασίας λοιπόν και για αυτούς και βεβαίως οι αναγκαίες καταγραφές και αποζημιώσεις για όσους ανθρώπους έχασαν τις περιουσίες τους και ό,τι έχασαν τέλος πάντων σε αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Το ΚΚΕ θα είναι δίπλα τους και έξω και μέσα στη Βουλή γύρω από αυτά τα αιτήματα του λαού της περιοχής.